ή Ελλάς ή Ελλήνη, που κάποιος την ονόμασε γλώσσα των Θεών. Προσέχετε, δεν ήταν Έλληνας, ξέρεσε αυτός. Η ελληνική γλώσσα των Θεών, άρχισε να υποβαθμίζεται, να συρρυκνώνεται, να αλλοιώνεται, να εξατμίζεται. Και όταν η γλώσσα εξατμίζεται, εξαφανίζεται σταδιακά και η εθνική ταυτότητα των λαών, όπως ακριβώς έγινε με τους λαούς που μιλούν τις λεγόμενες κρέολες γλώσσες, τύπου πίτσι και σύνολο. Εδώ είμαι πιο ψαρτέ να σας εξηγήσω ότι οι γλώσσες αυτές, οι κρέολες, τύπου πίτσι και σύνολο, αναφέρονται σε κάποιους λαούς οι οποίοι ξέχασαν την μητρική τους γλώσσα και χρησιμοποιούν μια γλώσσα που είναι ένα κράμα γαλλικής, αγγλικής, ολλανδικής, αγγλικής, ισπανικής, γαλλικής κτλ. Και αυτό μπορεί να το διαπιστώσει κανείς σε πολλές περιοχές της Λατινικής Αμερικής. Όσο διευρύνεται και διοκώνεται, ο παγκόσμιος πολιτισμός πολιτός που ονομάζεται πάντως νοιοποίηση, τόσο επεκτείνεται ο γλωσσικός περιβαλλισμός. Προσέξτε, δεν είναι ο γλωσσικός. Είναι όρος επιστημονικός και επίσημος προσωπικός. Γλωσσικός περιβαλλισμός λέγεται το πάγωμα των γλωσσών. Ανά πενταετία εξαφανίζονται δύο ή τρία γλωσσικά ιδιώματα. Δηλαδή, η υποκατάσταση των τοπικών γλωσσών από την αγγλική στην αμερικανική εκδοχή της. Πατρίδα μας, εδώ και μια εξαετία αντιμετωπίζει σοβαρή οικονομική δυσκολία. Δεν θέλω να μιλήσω για κρίση. Διότι αν είχαμε κρίση, δηλαδή την νου, και όχι και το κεφάλι, δεν θα φτάνουμε στον οικονομικό ξεχασμό. Κατά την προσωπική μου εκτίμηση, η αιτία όλων των δεινών δεν είναι η κρίση. Είναι η απρησία. Δηλαδή το κακό μας στο κεφάλι, το οποίο κατά το εύστοχο λαϊκό άσχημα θέλει σπάσιμο. Καθότι όπως συμπληρωματικά λέγεται και αρισματικά δεν έχουμε μυαλό. Διότι αν είχαμε μυαλό, δεν θα γκρεμίζαμε το γλωσσικό μας οικοδόμο. Δεν θα σπάγαμε τις γλωσσικές μας ρίζες για να φανούμε ρίσοσπάσεις. Λέω πολλές φορές στους πολιτικούς μας, τι θέλετε ευλογημένη αυτή τη λέξη. Ρίσοσπάσεις είναι αυτό που σπάει τις ρίζες. Αν σπάσετε τις ρίζες ενός δέντρου, το δέντρο θα αναρθεί. Το θεωρείτε αυτό έξυπνη πολιτική ή έξυπνη πολιτική. Σκεφτείτε τι τέλος πάντων στις λέξεις. Είχα πει μια φορά στο Μακαρίτο Κοράκη, τον οποίο γνώριζα από την πίστη. Σε πλέον Μακαρίτο. Τι θέλετε να πέσει. Πριν να σπάσει σήμερα αυτό που σπάει τις λέξεις. Αν σπάσει τις λέξεις, δεν θα το κάνει. Ο καημένος θα θυμάται. Αν δεν την φορά την Λουαρτρό, τότε και σε ρωτήσει. Για κάποιο φορή και θα τη δείτε εσύ μου ρωτήσει με τι θα το αποκριθείς. Και με ρωτάει γιατί το πονηρό, το δοσελικό το πονηρό. Ξέρω, ανθρώπο, βαθιά, ειδικά. Δεν ξέρει που λέω, γιατί είναι από τους καλύτερους μελετητές της Δήμης. Λοιπόν, εάν δεν παραλαμβάνω, είχαμε σωστή αντιμετώπιση, δεν θα στρεβρώναμε τις γράμμες, τις παραδοσιακές των γραμμάτων. Έτσι που το γλωσσικό μας θέλει να εκδοτιαστεί και να γκρεμιστεί στο βάθος της αλογίας. Το αλογίας είναι και έλλειψη λόγου, αλλά και έλλειψη λογικής. Τώρα θρυνούμε και τον ποταμό της Βαβυλώνης για την οικονομική μας κατάσταση. Και ελάχιστα περνά από το τσεροπέδο, τον σοφόνο κεφάλι μας. Η σκέψη ότι κάθε λογής τώρα ξεκίνησε από την τώρα της γλώσσας. Με το να εξοβελήσουμε τα αρχαία ελληνικά και ουσιαστικά κείμενα και όλα τα εργαλογοτεχνικά και επιστημονικά που έχουν γραφτεί σε λογία γλώσσα, περιορίσαμε όχι μόνο το έδρος του γλωσσικού μας πλούτου, αλλά και του κάθε πλούτου, είτε αυτό είναι πνευματικό, είτε πολιτικό, είτε οικονομικό. Όπως πετάξαμε χιλιάδες λέξεις από την εν κρίση ομιλία μας, όπως πετάξαμε τόνους, πνεύματα και
αγιασμό που θα μπορούσε να φέρει τον αυτοδύναμο τον οπτικό ανασιασμό. Θα ευκολύναμε τα παιδιά στην κρατή. Και εγώ τοποθετούμε ως εξής. Γιατί δεν το κάνουμε αυτό οι Κινέζοι και οι Ιαπωνές? Γιατί αυτοί διδάσκουν τα 1700 ιδεογράφματα? Γιατί δεν επιτρέπουν στα παιδιά τους να πιάνουν μολύβι και στιλογράφο μέχρι να πάνε 9 ετών και τα υποχρεώνουν να ζωγραφίζουν τα γράμματα με το πινάνο? Να δω ένα παιδί που θα μάθει να ζωγραφίσει τα 1700 ιδεογράμματα, δεν θα αποκτήσει μόνο δεξιότητα στο χέρι, η δεξιότητα αυτή θα μεταφερθεί στο μυαλό. Να γιατί αυτή τη στιγμή τα παιδιά της άπορας Ιαπωνίας, Σιγκαπούρη κλπ. Έρχονται πολύ πιο πάνω από τα παιδιά των Ευρωπαίων. Είναι κάτι που φυσικά δεν θα το προσέξετε. Γιατί ακούσατε δεν προβλήθηκε. Μέχρι το 1990, στις διεθνείς έρευνες που γίνονταν, τα Ελληνόπουλα έρχονταν πρώτα σε δείχνει νοημοσύνης. Αυτό που αγγλοκόμως λέμε IT. Σε πρόσφατη έρευνα που έγινε, τα Ελληνόπουλα έπεσαν κάτω από τη βάση. Κάτω από τα Γερμανόπουλα, κάτω από τα παιδιά της Γαλλίας, κάτω από τα παιδιά της Αγγλίας, κάτω από τα παιδιά της Σκανδιναβίας και των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Και αυτό γιατί? Γιατί έπεσε η στάθμη της παιδείας. Όπως αγαπητοί, για να συνεννοηθούμε, να προβληθούμε, χρησιμοποιούμε μια δανεική γλώσσα, εν προκειμένου την ελληνική, όμοια και για να σταθούμε οικονομικά, στηριζόμαστε σε δανεικά λεφτά. Όταν χρησιμοποιείς δανεική γλώσσα, θα πάρεις και δανεικό μυαλό και για να συντηρηθείς, θα πιαστείς και χρήμα δανεικό. Πλουτομανία και ήξενομανία, πέρα από τη γλωσσική φθορά, έφεραν και τη φθορά του ελληνικού ήθους και του ελληνικού ήθους. Μια αλλίωση του χαρακτήρα μας, ώστε να μιλείται και αυτή η εθνική μας ταυτότητα. Μαζί με την υπομείωση εθνικής άφησε ύπουλα και μεθοδικά υπομείωση των ενιών Έλλην και Ελλάδα. Ένα πρόστιμο κράτη που έκανε την εμφάνισή του στους τοίχους των Αθηνών πέρυσι, εξέπεται το μήνυμα. Έλληνας δεν γεννιέσαι, ούτε γίνεσαι, κατατάς. Λυπάμαι που σας έλεγα, αλλά το είδατε στην πρόσφατη εξαίρεση, στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναία, ήταν το κατάντημα του αγάπη του Παραμά. Πώς θα τα κάνεις? Από κεφαλισμό του κρέου, από κεφαλισμό των μισών. Σήμερα όλα έχουν καλυφθεί με τους αμαμένους για να φέρουν. Και πίσω το πανίερο αυτό εκκλησάκι, πνευματικό τέλος, δεν δηλώθηκε ως το τέλος. Ποια είναι η κλίση? Ποιος τα γέννησε τα παιδιά αυτά? Ποιος τα δίδαξε τα παιδιά αυτά? Εάν βγάλουμε τέτοια παιδιά, δεν πιάζω. Άλλο αυτό. Τον εαυτό το φτιάχνουμε εμείς. Και αυτό είναι το τόπο. Γίνεται το παιδί. Είναι καιρός να συνδέθουμε και να δώσουμε στη γλώσσα μας την πρωτέρα λαχρότητά της. Σε καιρούς καλεπτούς πάντα τη γλώσσα σου εκείνου, για κάποιους αρχαίους. Και τούτο είναι πολύ αναλόγω στο παρόντα καιρό, όπου η γλώσσα μας αλωτριώθηκε. Τα συμπτώματα της γλωσσικής παθογένειας θυμίζουν κάπου στην περίπτωση των Αμασαλινιούτ, των κατοίκων του Αμασαλίκου. Το Αμασαλίκου που σημαίνει χώρα των Ζαριών. Βρίσκεται στην ανατολική αυτή τη Φιλανδία και για κατοίκον τη είχε παρακάλυψη το 1884 ο Δανός Κυριακός Ογκούσταφ Κρόν. Οι Αμασαλινιούτ από άποψη εξελίξεω βρίσκονταν στην εποχή του Λίθιου, αλλά είχαν έναν πολιτισμό αυτά. Τα ήταν με τα δικά του μέσα τη ανάγκη του. Αλλά η ερωτική του ελευθερία ευνόησε την ανάπτυξή του ως λαός. Έτσι βρέθηκαν βέβαια τα αγαθά του κοινού, αλλά έδωσαν την πρώτη του σύσταση. Νοτεύτηκαν, αλλοιώθηκαν,
Σήμερα πια δεν κατοικούν σε υπλούδε, μπορούν δέρματα τα κούβα, αλλά κάποιο σμάει. Και σε μένα που έσχε, δεν τραγουδούν, τρανζίστο. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί δεν ξέρουν ποιοι είναι και από ποιου είναι. Η Ελλάδα είναι μια περίπτωση να μας αγγίξει. Η ρωσική μας ελευθερότητα ενώπιζε την νόμιμη τη προσοχή. Το ξέρω δεν ήρθε ως ενισχύτης, αλλά ως κατακτητής. Δεν το κατακτήσαμε. Μας κατέκτησε. Δεν έχουμε εδώ ξένο ανθοβόλημα σε ντόπιο χώμα, όπως το λέει μελλοντικά ο Παλαμάς. Η ελληνική γλώσσα δεν άφησε σαν τριαντάφυλλο αποτισμένο από ξένους γλωσσικούς κοινούς. Απλώς υποκαθίσταται. Η νόθευση της γλώσσας αφηγείται με το πιο δικά της. Η Ελλάδα γίνεται χώρα των αλλοδαπών. Η διαδικασία της αλλοδαποποίησης προχωρεί χρόνια. Οι ξένοι νιώθουν στον τόπο μας σαν στο σπίτι τους και εμείς σαν εξόριστοι στη δική μας πατρίδα. Παραδείγματος χάρη, ένας ξένος αγρόκομος θα έλεγε ότι είναι στην πατρίδα του εάν έκανε κανένα περίπατο στην παραλία οποιοδήποτε τουριστικό νησί. Εμείς νιώθουμε σαν ξένοι. Ένας καλός καθηγητής μας του εκπαιδευτηρίου συνήθιζε να λέει καρτολογώντας πάει ελληνιστή το σχέδιο. Θυμάμαι ένα γυμνασιάτης στον Πειραιά που έρχεται στα παιδιά να κουρεθείτε ελληνοπρεπώς αλλά μερικέ. Έτσι σιγά σιγά η ελληνική γλώσσα έσαφε το πίσω και φτάσαμε πια στο σημείο να μην υπάρχει δυνατότητα επιστροφής αφού όπως έλεγε ο Μακαριστός από τις πόρτες και ο ακόμη και ο Μόρτης έγινε Ευρωπαίος Μόρτης. Ο Κόνγκου είχε την ευτυχία να τον συσσωρευσιότατε, διότι παράλληλα με τις σπουδές μου που υπηρετούσε και την δημοσιογραφία και τον είχα γνωρίσει, όταν αφορακούσε στην ελευθερία, μου έλεγε συχνά, γιατί τότε τον περιπέζανε πάρα πολύ, επειδή έλεγε ότι βλέπεις τον ύπνο την Παναγιά, τον θυσίαζε, τον διάσκεψε, τον έκανε πολλά. Μου είχε πει προειδοποιητικά, θα είναι τη στιγμή που η ελληνική θα χαθεί. Η ελληνική θα χαθεί. Και τότε το προειδεύαμε πολύ. Μου σε όλη το κορδί ήταν προφητικός. Κάθε άνθρωπος εργαστικός που πονά για τον τόπο αυτό και πιστεύει πως είμαστε ως λαός γλωσσικά αιώνων και πνευματικά αιώνων. Ψάχνουμε στο ξένο λεκτικό προστάσιό μας για να βρούμε μια λέξη να εκφραστούμε. Ο χαιρετισμός και έκφραση η καρδιότητα μας γίνεται δίθεν πιο εγκάρδιο όταν χωρέσει ένα ξενικό έργο. Και βεβαίως, πολύ γελάσαμε όταν ακούσαμε έναν συμπαθή νέο εκπληκτικό να λέει ένα επιφόρημα που τον ενόμιζε ο καημένος ότι είναι αγγλικό. Απλούστατα είναι αγγλική απόδοση του ελληνικού ουέ. Είναι αγγλική απόδοση του ελληνικού ουέ. Το έβαλε στο διαδίκτυο και πιστεύω να το πληροφορήθηκε ο λειτουργός, ώστε να ξέρει να λέει ότι εγώ δεν αγγλοφωνώ, απλώς ελληνοφωνώ. Είναι τρομερό και το λέει κανείς προοδευτικά. Να βλέπει κανείς εκείνα τα κομικά διαφόρων εταιριών που δείχνουν όλο το γλωσσικό κίτς που κυριάρχησε στην Ελλάδα. Είχα καταγράψει τα από το επεισόδιο επιχειρήσεις που λένε πιέν το χρόνο, κοστοπέις, στρωματέξ διοχρέ, εξτρανομή, εξά, εξμα, εξεργά, συνεργά, αγροτέκ, αγροτράκ, ιδιομάν, τόπο άρ, τέχνοστη, ήρθερμαν, κισόπλα, συνέξ, διαλέκ, φέρνο, μπετόν και άλλα που πες την καρδιά. Τα έρωτο, είναι την καρδιά. Γίνεται
κοστοποιήσει παραδείγματο χάρη κοστοποιήσει, δεν είναι κόστο και πουλάει χρόνο. Και το κάνει κοστοποιήσει. Θα έρθει ο άνθρωπο και θα ψωμίσει άλλο. Θα εκτιμήσει την αγκομάτια σου. Ή θα κατεβήσει στην εκτίμηση. Μου δίνω διάφορε κάρτε. Γιατί να μην έχω τα ονόματα γραμμένα σε έννοια. Ανεβαίνει έτσι το επαγγελματικό του προσκύνηση. Κατεβαίνει. Αυτό δεν το κάνει κανένας. Ούτε είναι μόνος, ούτε γάμος, ούτε λάθος. Πολύ περισσότερο, επειδή είχαμε και πρόσφατα σε εκλογές στη Σκοπία, δεν θα το κάνει Σκορτσέζος. Ο Σκορτσέζος, όταν θέλει να απευθυνθεί σε κάποιον ξένο, τον οποίο τιμά, δεν θα του μιλήσει καν. Θα του μιλήσει στα σέντρα, δηλαδή στα αρχαία, στην αρχαία γλώσσα του Σκορτσέζου. Και μετά θα του εξηγήσει, προσέξτε, θα του εξηγήσει τι εννοεί. Πρώτα η προβολική γλώσσα και μετά η γλώσσα του λιμανάτου βασιλεί. Βέβαια, όταν κανείς θα παρατηρεί όλα αυτά, θα μπορούσε να πει ότι είναι σημεία καιρότητα. Σε μια εποχή που η ξενομανία και γενικότερα η τάση για μίμηση ξένων προφήτων έχουν ξεφύγει από κάθε ελευθερωτική, είναι φυσικό ξένες μέσα και εκφράσεις, ακόμη και τρόποι σχέσεις, να νοθεύουν ή να υπονομεύουν την ακεραιότητα των συνοριμών. Σε εποχές μάλιστα τουριστικής εθνής λειτουργεί στον τόπο μας ένα μείγμα κωδικής επικοινωνίας και συνανοησίας που υπαγορεύεται από την εμπορευματοποίηση τουρισμού μας από ξεκούνημα της εθνοποιότητας τάσης. Γι' αυτό βλέπετε όλες αυτές τις κομικές επιγραφές που μην νομίζετε ότι είναι προνόμιο. Είναι δυστυχώς προνόμιο όλων των ελληνικών περιοχών. Ακόμα και τις ιδιαίτερες πατρίδες τις μέχρι πρόσφατα άπατης μάγκης. Γέμισε και αυτή ξενικές επιγραφές. Και αναγκάζουμε να τους μιλάω στην γραφή. Εδώ δεν μάθησε και γεμίσατε εσείς τον τόπο αυτό με αυτές τις επιγραφές και έρχονται να δουν μάλλον και Ελλάδα και ξένοι εκείνα. Αυτές τις ανορθόμενες αγγλικές επιγραφές τουλάχιστον ο παλιός Έλληνας αισθανόταν την ανάγκη να ελληνικοποιήσει τις τέλες λέξεις προσθέτοντας κάποιες αυτοσχέδιες καταλήξεις παραδείγματος κάποιοι φωνισμάν λέγανε παλιά που μπήκε στο τραγούδι. Ή να κλείνει μία ξένη λέξη, σαν να είναι χημική όπως λέγαμε, ο ρέφερης του λέφερη, το ρέφερη κτλ. Αλλά σήμερα θέλουμε να κρατάμε την ξένη λέξη άκη του παντελώς και να ακούσει από το ραδιόφωνο ή την τηλεοψία να σου λένε στην πόλη των Τύρων. Συχνά είναι κανείς μια ανήκουση προχωρά και σε παρασυμβολικό λόγο. Αυτά που ακούγονται σε όλες τις παλαιότερες εκλογές που είχαν γλωσσικό οδηγό την Τουβούκα και αυτά που θα ακούσουμε σε επόμενες, μας οδηγούν στην κυβέρνηση έξω προς την πολιτική μας γλώσσα κάτω από την αντιρροή ενός ξενικού γλωσσικού εμβολιασμού, όχι απλώς ενισχύει τη γλωσσική διπαρξία, αλλά δημιουργεί μια γλώσσα κατάλληλη για σπαστική. Σε αυτό συμβαίνει και η τεχνοκρατική αργό που έχει εισβάλει στις δομές της ελληνικής προσδίδοντας της ένα χαρακτήρα ψυχρό, αποπροσωποιημένο, πολιτισμένο. Σήμερα, χάρη στα καινούργια μέσα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, τα ελληνόπουλα δεν συνεννοούνται πια ούτε στην ελληνική, ούτε στην ελληνική. Συνεννοούνται με τα λεγόμενα. Έτσι γλώσσα μαζί με τον άνθρωπο, έχει έξω από τη διαμεσία, έχει χάσει το φιλιό χαρακτήρας. Μια τέτοια γλώσσα ρομπότ χρησιμοποιούσε κάποτε ένα συμπαθής υπουργός, που όταν το
το είπα, ότι πρώτα σχηματίζεις τη φράση σου στα αγγλικά και μετά στα ελληνικά, είχε την εντυπωσία να το παραδεχθεί. Με μια διαφορά από τη γλώσσα αυτή, ήταν μια ψήφινη γλώσσα, είναι επίσημος όρος αυτός. Και επόμενο, σας φέρνω δύο εκφράσεις, όπως ακούτε σχεδόν, κάθε βράδυ αν έχετε κατοχή να παρακολουθείτε, δεν πειράζει. Ο κύριος υπουργός λέει, δήλωσαν νόημα. Ή δήλωσε με πολλούς αποδέκτες. Τι σημαίνει δήλωσε με νόημα. Δηλαδή τα άλλα τα οποία έχει δηλώσει με νόημα, όλα αυτά ξέρετε, είναι μεταφορές ξένων γλωσσικών εκφράσεων στα ελληνικά. Η τελευταία ίσως ευχαριστική βολή στη γλώσσα μας. Οι δήλωμοι νέοι και εννοώ τον γλωσσικό χουλιγκανισμό που φέρνει τη γλώσσα μας στην εποχή του που λέμε. Οι νέοι μας, και τους βάζω όλους εδώ στο βάλι, όπως απροτηριάζουν τις προδομές των δηλώνων, όπως λέμε τον ιερούς χώρος και μηνία, έτσι απροτηριάζουν και ευερμηνώνουν τη γλώσσα τους. Δεν πρόκειται εδώ για ιδιωτικό. Αργό πάντα υπήρχε και θα υπάρχει. Και πρέπει να σας πω ότι στην ελληνική αργό, το οποίο είναι στήριξη, επιγραμματική, έξυπνη, εύστοχη, έχουν γραφτεί και υπέροχα τραγούδια, έχουν γραφτεί και υπέροχα διηγήματα, ακόμη και με ιστορήματα, αλλά έχουν γραφτεί και υπέροχα ποίηματα. Αλλά σε αυτή την πέρα του αργό δεν μπορώ να πω τίποτε εκτός από άθλια συγκλήματο τύπου. Και εδώ θέλω να προσέξετε σε κάτι που θα πω. Όπως οι σχιζοφρενείς, για να εκφραστούν λένε άναρθρες και ανόητες και ενοχανείς λέξεις, το φαινόμενο στην ψυχιατρική λέγεται νεολεξία, έτσι και είναι, μας τα διάφορα στέγια τους, χρησιμοποιούν ένα ξενόφερο και εμπόλυμο λεξιλόγιο, αγροτηριαστικές φράσεις, βάλω όλους φόρους, όλα αυτά που τα συμπληρώνουν, με επιδυτικές χειρονομίες για να προσφέρουν στο συνομιλητή του ένα ολοκληρωμένο οπτικό και ακουστικό ερέθισμα. Δεν θα ήταν υπερβολή να υποστηρίξω πως η παρουσία διερμηνέα προκειμένου για έναν αντίδεο χαρακτηρίζεται επιτακτική. Τώρα αυτά δεν είναι επιγεννήματα του τόπου αυτού. Είναι εκπλαστήσεις ψευδικών επιρροών. Πρώτα-πρώτα ξεκινάμε από την υποτίμηση ερευνητής. Δυσανασχετούν να διαβάσω άρθρα και μάλιστα σοβαρά που τοποθετούν το γλωσσικό μας πρόβλημα στην αντιπαράθεση, όπως είπα πριν, δημοτικής καθαρέωσης. Το δίλημα σήμερα, όπως είπα και πριν, είναι ελληνική ή ξένη γλώσσα. Προσωπικά πιστεύω πως η γλωσσική μας απέναξη, ο γλωσσικός μας ανταγωνισμός, η εκβαδάνηση του γλωσσικού μας συστήματος είναι συγκεκριμένα προγραμματισμένα με στόχο τον πλήρη αφελινισμό μας. Χωρίς ελληνική γλώσσα, τι έγινε μας. Οι ορθογραφικές αποστέσεις, η σταδιακή υποχώρηση του ελληνικού αλφαβήτου, ήδη στα εξιακή από το 1986 και 7 χρησιμοποιείται η λατινική γραφή. Και πρέπει ακόμα να σας πω ότι υπήρχε κάποτε μία διαφήμιση που έλεγε «Ξέρετε, αγγλικά προσλαμβάνωση». Προϋπόθεση και τα λεπτά, όχι. Η κατάσταση επενδύωσε ο καθήκοντος, επαναλαμβάνω της παιδείας. Η αβασάνιση υποβάθμιση τη αρχαία ελληνική έδειξε από το Ελληνόπουλο τη δυνατότητα να ανεβάσει το δοσικό περιβάλλον. Το πρόβλημα σήμερα δεν είναι το παιδί, δεν καταλαβαίνει η ρόλη του κ. Πλάτων, αλλά πω αδυνατεί να καταλάβει το Παπαϊμόπουλο, την Ομαρχία, Ευαγγέλιο, Ρωμίνικα, Πηγίνη, Ελευθέρω, δεν ξέρω. Και γενικά όλου εκείνου στη λίστα που διαμόρφωσαν τον πολιτικό, δημοσιογραφικό, δοκιμιακό και λογοτεχνικό μα λόγο. Βέβαια, κάποιοι οι οποίοι διαβάζουν κάποια διαφόρων διανοητών του σήμερα υποστηρίζουν ότι έχουν την γνώμη πως η θέση μιας τέτοιας ελληνικής είναι σαφώς προτιμότερη μια ξένη γλώσσα. Αν είναι να μιλάμε και να γράφουμε που γράφουμε αυτή, τότε καλύτερα να γράφουμε στην ελληνική. Ούτε εξάλλου προωθείται σωστά το μάθημα της προελληνικής λογοτεχνίας. Δεν ευαισθητοποιεί το παιδί γλωσσικά. Το
έχει πάρει στήση στα ακουστικά των νέων ελληνικών του Δημοτικού είναι έξω από κάθε περιγραφή. Δεν του προσφέρει γνώση της γλώσσας και πάθος. Το Δημοτικό τραγούδι είναι σχεδόν ακατάλληλο. Ο Σκελιανός θεωρείται καταρρεύουσα. Ο Παπαδιαμάντης είναι θέρα εικόπλητα. Όλα αυτά. Γιατί δεν μαθαίνουμε το παιδί να αγαπά τη γλώσσα. Να το κάνουμε να νιώθει περήφανο για αυτή. Δεν του δίνουμε στο σημερινό σχολείο να καταλάβει πως για μία γλώσσα που πρώτη εξέφρασε τους όρους, ελευθερία, δημοκρατία, ποίηση, μουσική, γραμματική, μαθηματικά, γεωμετρία και φυσική, δεν μπορεί να είναι η εσχάρια εδώ το προσώπου. Αν σας κουράσει, θα σας το πω γιατί είναι και λίγο δημοσιστό. Πριν από μερικά χρόνια, θυμόσαστε, είχε και μια έκφραση, πάρα πολύ της μόδας, η λέξη γλαγωριά. Το θυμόσαστε. Αυτό, γλάγωτα, είναι η γλαγωριά. Πράγματι, και εγώ στην υποψία, για απευθυνόμενο κάτι. Του λέω, μπορείτε να μου εξηγήσετε πότε προέλευση της τέξεως αυτής. Α, δεν είναι όμοιροι και τα λοιπά και τα λοιπά. Εδώ κάνετε μεγάλο λάθος, η λέξη αυτή είναι η γραμμή. Η λέξη γραμμή είναι γραμματική. Μεταφέρθηκε στην Αγγλική. Από την Αγγλική την πήραν οι Σκοτσέζοι και με την ιδιότητη προφορά που έκανα, την ώρα μιλάω. Και υπονοώ με αυτό κάτι εξαιρετικά σπουδαίο και σημαντικό. Με άλλα λόγια, πιστεύαμε ότι μετακυριζόμαστε μία ξένη λέξη για να κάνουμε φιγούρα και αρνούσαμε ότι στη ρίζα της λέξης αυτής υπήρχε η ελληνική. Όπως εδώ πέρα, πέναντί μας έρχεται το γουντρού, αλλά πολλοί ήδη αισθάνονται ότι πίσω από τη λέξη αυτή υπάρχει η λέξη υπόδρομος, όχι με γιώτα και δύο πι, αλλά υπό, πρόθεση υπό και δρόμος. Το υπό το δρόμο δομά. Δεν πέτε την ελληνική. Όσο και αν την κυνηγείς, θα την πεις παντού. Το πιθανώς θα την ελάβω. Δεν θέλω να φτάσω στην υπερβολή που ξέρει ο ελληνιστή, του Μάρεϊ, που υποστήριξε ότι η ελληνική είναι η τελειότερη γλώσσα επειδή εκφράζει τις σχέσεις των τελειωτάρων ανθρώπων. Ακούστε, δεν το πάει αυτό. Ακούσατε, το είπε κάποιος εξής. Η ελληνική είναι η τελειότερη γλώσσα επειδή εκφράζει τις σχέσεις των τελειωτάρων ανθρώπων. Απλώς εγώ θα πω ότι είναι μια τέλεια γλώσσα που η σωστή εκμάθησή της συμβάλλει στην δημιουργία τέλειων ανθρώπων με τέλεια σχέση. Και θέλω να πείσω με ένα μεγάλο ευχαριστώ μια λέξη που έχει τόσο συστηματικό και ένα νοηματικό βάθος όσο καμιά αντίστοιχη λέξη σε όλη τη γη. Το ακροατήριο. Λυπάμαι που υπήρξα δυσάρεστος, αλλά επαναλαμβάνω ότι πάντοτε και κάποιοι τα μαθητές μου δεν θυμούνται, έλεγα ότι πρέπει πάντοτε να εφαρμόσουμε το Ιπποκράτιο, το όφελα ή μήνυμα. Και όταν λες κάποιες πικρές αλήθειες, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτές έχουν τις καλύτερες θεραπευτικές ιδιότητες. Τον Έλληνα, τον μεταπολεμικό Έλληνα, τον έφεραν τα αγγλικά ψέματα. Ας μάθουμε να πάμε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς από κάθε κακό, είτε είναι πνευματικό, είτε είναι ηθικό, είτε είναι οικονομικό. Θα προσθέσω μάλιστα τα διεξέλεξα. Η απάντηση που έχω πάρει είναι η εξής. Η μεγάλη επιτυχία μας σε όλους τους τομείς οφείλεται στη δυσκολία της γλώσσας μας.
και αν θέλετε κάτι προσωπικό, αν σα κουράζει. Όταν έγινε η Δημητριακή Αγώνα στο Βερολίνο, μου συστήθηκε από δήματο των Ιουσόφων και μεγάλο υπόθεση να γράψω ένα πινουδαρικό ύμνο και στου Ολυμπιακού Αγώνε στην Πεκίνη. Εκείνο τον καιρό ετοιμαζόμουν να κάνω ένα ταξίδι στη Ρωσία και είχα να λάβει και τον Δήμα να ενημερώνω τους συνταξιδιώτες για την ιστορία κάθε πόλεως, τις μεγάλες μάχες που έγιναν μπροστά στην Κόσκα, στο Μέλιτραν, με Τρούκοβιτς, κλπ. Όμως δεν έχω καιρό, πήγαμε κυριολεκτικά και δεν είχα και διαδίσμα. Γιατί ήταν το κόστο το έργο στην Αγγλία και ένα μέρο. Σα διαμέρισε στο πιτόπινο. Μου στέλνει το μήνυμα το οποίο είχε γράψει ένα Άγγλο ελληνιστή και στου Ολυμπιακού Αγώνε στην Αθήνα. Έχω γράψει. Έφτιαχνε και εμένα το μανιάτικο, τώρα το πίσω κράτο με δέσμο και τα. Και στρώνουμε στη δουλειά 20 μέρε να συνθέσω την βαρική οδή. Είμαστε. Εκεί πέρα, ο Δήμος του Ευρωπαϊκού Συμβάλλου στην Ελληνική Επιτροπή, λέει ο πρόεδρος, εμείς ενδιαφέρεται για τα αρχαία ελληνικά. Απορρίπτω. Το πάει στον άλλο, τον αμέσως επόμενο, απορρίπτω. Και αθυμώνει. Ο κύριος του Ευρωπαϊκού και πάει στην Κινέζικη Πρεσβεία. Και μόλις το βλέπουν οι Κινέζοι, το παίρνουν και το μεταφράσουν σε κινέζικα. Και ο Ολυμπιακή Αγώνας ξεκίνησα με την ανάγνωση του πινδαρικού κλίμου που είχε ετοιμάσει τα κοινότητά μου. Οι κοινωνικοί κυβέρνητες, παρότι είναι εξασέλθες, δεν υποψέλθες εμείς και εμείς, οι κοινές είναι εκεί, δεν έχουν το δικό μας ώστε να έχουμε εφημερίδες των 80 σελίδων. Αφιέρωσα μισή σελίδα στην Οδία. Στην Ελλάδα δεν ακούστηκε ούτε λέξη. Δεν είναι ότι δεν αναφέρθηκε. Αλλά δεν αναφέρθηκε αυτό. Ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Πεκίνου ξεκίνησαν με μία οδή γραμμένη σε πινδαρικό στυλ. Τα αρχαία ελληνικά περνάνε παντού. Μόνο στην Ελλάδα δεν περνάει. Γι' αυτό και δεν περνάει η Ελλάδα. Γι' αυτό και δεν περνάει. Είναι φοβερό. Την εποχή που μπαίναμε εμείς στο Πανεπιστήμιο, παιδιά της κατοχής, να είμαστε πρώτα σε αρχαία ελληνικά και λατινικά, και ενώ θα έπρεπε να έχουμε το μεγαλύτερο κέντρο κλασικών σπουδών δημιουργήσει στην πατρίδα μας, αν θέλουμε σήμερα να σπουδάσουμε κλασική κληρονομιά, να στέλνουμε τα παιδιά μας στα ξένα πανεπιστήμια, και ενώ θα έπρεπε σε να έρθουν να σπουδάσουν. Λυπάμαι. Σας είπα αυτά τα κραγόνια, θα ήθελα να είχα την ευκαιρία να σας έλεγα άλλα καλύτερα και θέλω να πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε καλύτερες στιγμές για την πατρίδα μας, ώστε στις επόμενες συναντήσεις μας, αν μπορέσουμε να κλέψουμε κάποιο χρόνο από τον Θεό, να έχουμε μια συνάντηση για να μου δώσετε πάλι τη χαρά να σας πω αυτό το ευλογημένο ευχαριστώ. Αν έχουν λίγο χρόνο να το σάφουν, αλλιώς μπορούν να φύγουν.
Μπα. Αυτό που έγινε εδώ στα παιδιά
Την ώρα που λειτουργήκα δεν ήθελε να πατήσω το νησί. Στη δεύτερη προφητεία, ενώ δεν πήσα για αέρα σε τοπικός που στα ελληνικά καράβια, ξαφνικά πετάγεται εδώ σε ελληνικά πλοία ένα καράβι. Μάλλον. Οπότε οι σαμπιώτες που ήταν παρατεταγμένοι στις αρχές, με τον υπέροχο ιδιότητα στον πόλο του Ρωδέκα, άρχισε να φωνάξουν στον Ξαβιανό, στον Ξαβιανό. Τον Κωνσταντίνο Στανάκη. Μου το όνομά του έχετε δώσει σε ένα εμπορίο στον Ξαβιανό. Και να βλέπετε είναι κάτι φοβερό, το περιγράφει ένας λαϊκός αντιληπτής. Ένα καράβι τόσο βάρο να κυλήσει άλλο το στόχο. Και έρχεται μετά η ναυμαχία του Πέτρου. Ξέρετε τι μεγαλύτερο έχει. Αυτή η ναυμαχία σπουδάζει το έξω. Ήταν μέσα η ίδια αγαπητά με τα σπιτσιώτικα και τα ιδιωτικά καράβια. Τα ψαχνιανά όσα ήταν να το πει αυτή η ιδιωτική, ήταν απέξω ευτυχώς. Και ερχόταν από το κάτω μέρος του Αφρικανού, ένα σώρο, δηλαδή από τη θάλασσα αυτή εδώ πέρα, με όριο πάνω. Ο τουρκικό Αιγυπτιακό είχε αποκτήσει τα ελληνικά καράβια. Όχι συμπαντιακό στην Αφρικανία, που ήταν στην έξω, που δώσε το σήμα, έτσι. Μια όλη τη ισότητα σήμερα, ειδικό σήμα, τα καράβια να ανοίξουν τα παλιά και να βγουν στα ελληνικά. Αέρα είναι. Και τότε ο πεισματάρης, διατάσσει να κατεβάσουν τις καπαδίες, καπαδίες αγκλάδιες και να καθίσουν τα καράβια με τις μπάρες και έγιναν σαν να μάζουν. Τι τρόπο. Και το έκαναν αυτό. Μέχρι να μου φάνε. Και την ώρα που του ήταν έτοιμο να παρτούν το ελίδι να παρατεθούν, τα ελληνικά καράβια είχαν αρχίσει να βγαίνουν στο άνοιγμα και να πουστούν τα πανιά. Υπήρχε σε ίδιο διατάσσεω ο Καρνάτης, ο Ουγγέλος, να εξοπλίσει τα κουκολικά. Ήταν φόβο η κολλήγη τα κουκολικά, σπάει δύναμη η γραμμή του. Οπότε τα οχήματα να πούνε για τα κουκολικά, το ελληνικό, ο ελληνικό όμω επεκράτησε κατά κάτω. Τότε διέμενε και ένα σπετσιότη πιάνο του καπαντά ανάλογο στο τέσσερι, που το όνομά του ακουγόταν στα λιμάνια του Σαρακικού, ως τα παιδικά μου χρόνια. Τα παιδιά μου να έρθουν τεπέσεις, είχε να πούν το λένε τα βέντα, και με το τραγουδάκι του έλεγε. Πέντε φρεγάτες έβαλε σε μικρά τσα ένα βέντα, και ο καπετάκι σκόμαζε πάνω στα φυλαρέ, άρχε το παλικάρια μου να μπούμε μέσα στη λίνια, δηλαδή μέσα στην εποχή γραμμή, να κάψουμε το φωστά του πασά τα φοβερά τελίδια. Δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα. Καταδίωξε τη συνοικία των Τούρκων Αιγυπτιακών στόχων, που δεν σπάστηκε, και ο μέλλον του Αιγυπτιακού στράτου προ τη Σούδα, που στην Κόστο συνάντησε κατά σώμα. 29 Αυγούστου. Στην αρμαχία αυτή είναι προ την εποχή. Και δική σα πρόοδο. Και κυρίω, γιατί ήταν παράδοση να την πει, η απέναντί μα η καλλιεργία. Εδώ βρεθήκαμε οι ενδοξότερες νομαρχίες του αγώνα. Γι' αυτό πάντοτε θα πρέπει να είμαστε ευλαβείς, καθώς διασχίζουμε αυτά τα νησιά. Εάν είχαμε τις νομαρχίες αυτές, τότε η Επανάσταση δεν είχε καμία πρόκληση. Γι' αυτό και ο Οδυσσέας Ελλήνης, στο υπέροχο εκείνο βήμα το άξιο του σύμφωνα, βοηθιά και σκέπη μας, αϊ καλάδι. Βοηθιά και σκέπη μας, αϊ νιαούλη. Βοηθιά και σκέπη μας, αγία μαντώ. Αυτά θα πρέπει να λέμε στα παιδιά. Για να μπορέσουμε να τους φυτέψουμε μέσα τους μια μικρή καρδιά. Και συγχωρέστε να σας πω και να περιστατικό. Γιατί κάθε γονείς πρέπει να γίνει δάσκαλος και τα παιδιά του. Τα υπόλοιπα. Εργαζόμουν σε μεγάλο ιδιωτικό σχολείο. Μάλιστα εδώ και ο συνάδελφος που ζητήσει. Και έρχεται η γραμματέα και μας λέει: κύριε Καργά, μου κατεβάσε τα παιδιά στο αμφιθέατρο, γιατί είχε μια κυρία του Υπουργείου Παιδείας και πρέπει να μιλήσει με ένα παιδί να σκάει μια μικρή και τα ναρκωτικά. Οπότε είπα: τα παιδιά μου δεν θα κατέβουν κάτω στο αμφιθέατρο. Και άρχισα να ξέρετε τι είναι αυτά. Όχι, δεν πρέπει να κάνουμε κάτι, να ακούσουμε και εμεί.
ξέρετε, σαν κοινές το χτίζω. Εδώ. Σε έκανα συνταρτικό, θα σα πω κάτι άλλο, για να μην σα πω και του μίλησε για την έξοδο του Μεσολογίου. Χτύπησε το κουμπί και μου έκανε το κάτι για την αρχή. Θέλω να συνεχίσω. Πήγα μετά στο γραφείο και είπα στον καθηγητή, στον διευθυντή μου. Το τι σημαίνει, και τι έγινε, σαν λέω, κάτσε μια άλλη πίτευση μα στην ψυχή. Το παιδιό μα, ένα μεσολόγιο, το ότι τα παιδιά δεν έχουν κανένα κίνδυνο άμα αν μπορούμε να βάλουμε στην ψυχή του παιδιού ένα γέρο κορδικό, έναν γιαούρι, έναν καράβι, τότε δεν έχουμε κανένα κίνδυνο απαγωγής. Θα είναι κάτι που δεν θέλησαν να το σκεφτούν κάποιοι μοντέλοι οι οποίοι πίστεψαν ότι εφαρμόζοντας διάφορα συστήματα θα μπορέσουν να φτιάξουν το τάχτα μοντέλο σχολείο. Σήμερα δυστυχώς από την παιδεία φτάσαμε στην παιδεία. Πρέπει να γίνουμε δάσκαλοι εμείς το παιδί μας και το έργο μας για να μπορέσουμε να ξαναγεννήσει πάλι το προσχολείο. Όταν μου πείτε θεώρητο, αν υπήρχε ή υπήρχε και προσχολείο, εγώ είπα μια μεγάλη δεν θα σα πω άλλο τι, θα σα πω ένα πράγμα. Ότι θα υπάρξει τώρα και θα υπάρξει στο μέλλον. Διότι θα υποχρεωθούμε να κάνουμε διδασκαλία για να πούμε στα παιδιά αυτά που δεν λέγονται τα έθεση του σχολείου. Και φυσικά, όταν το παιδάκι του δημοτικού μάθαινε ότι στη Σμύρνη έγινε συνοστισμός, φυσικά θα έπρεπε κάτι διαφορετικό να δημιουργεί. Γιατί στη Σμύρνη έγινε αυτό που έγινε, έκαναν οι Γερμανοί στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Καλά κάνουν μια μέσα από τη διαφορά. Για πολλά και διάφορα. Με μια διαφορά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τα πράγματα. Ότι για πολλά πράγματα δάσκαλος των Γερμανών ήταν ο Γερμανός. Παραδείγματος χάρη τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως ο Χίτλερ καλλιτάχθηκε από τα ταμπουρού των Τούρκων που έφυγε το έφερε αυτά το άγχος της ελληνικής νεολαίας στην Ευκρασία. 250.000 ελληνόπουλα χαθήκαν στα ταμπουρού, τα οποία δεν άρχισαν όπως ήταν η Αμερική συγγραφή σχολικών βιβλίων με την απόφαση του Κωνσταντινού τα ταμπουρού. Είχαν αρχίσει να οργανώνονται από το 1912 όταν άρχισαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι. Αυτά. Γιατί δεν τα μίλησαν πια. Εν ονόματι μια ελληνοτουρκική κοινωνία. Μα ποιο την αρχίσει. Κανείς. Τι θέλετε. Με μια διαφορά. Τι θέλετε με κάποιε αλήθειε τι οποίε δεν θέλετε. Τη διπλανή μα. Να καταλάβετε. Ούτε μία συμφωνία για όσα εκπράτησαν. Βεβαίως υπήρξαν και Τούρκοι, οι οποίοι αναγνώρισαν αυτά τα πράγματα, αλλά οι περισσότεροι από αυτούς είναι καταπέρας. Δεν μπορεί να συμφωνήσει φιλία όταν διαγράφεις την ιστορία σου. Διαγράφοντας την ιστορία και διαγράφοντας την γλώσσα, έχεις διαγράψει την ιστορία. Θα σας πω κάτι. Δεν έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε αυτό. Γιατί η Ελλάδα και η Έλληνες δεν ανήκουν στον άνθρωπο. Ανήκουν στον κόσμο. Η Ελλάδα έφτιαξε άρχος ζωής για όλη την οικουμένη. Γι' αυτό δεν πρέπει να ξαναπέμπουμε.